Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα ο πρώην Υπουργός και Καθηγητής Πολιτικής και Οικονομίας της Υγείας στο London School of Economics, Ηλίας Μόσιαλος, στο πλαίσιο της διευρυμένης συνάντησης της Προσωρινής Επιτροπής της Κίνησης Πολιτών Δυναμική Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της πόλης. Στόχος της Κίνησης Πολιτών Δυναμική Ελλάδα είναι να παράξει πρακτικές πολιτικές προτάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των Ελλήνων και να στηρίξει τη δημιουργία ενός τρίτου πόλου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχο έχει να παράξει πρακτικές πολιτικές προτάσεις για την αλλαγή της καθημερινότητας όλων μας των Ελλήνων πολιτών. Αλλά παράλληλα να συμβάλλει και στη δημιουργία ενός τρίτου πόλου στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει. Τα κόμματα δηλαδή που αντιπροσωπεύονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ δεν φαίνονται να μπορούν να συγκροτήσουν ένα ισχυρό ενδιάμεσο πόλο του ριζοσπαστικού κέντρου και της ριζοσπαστικής κεντροαριστεράς, που θα δώσει μια διέξοδο στη χώρα. Για να βγει η χώρα από την κρίση, είναι αναγκαίο να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, τόνισε ο πρώην Υπουργός Ηλίας Μόσιαλος. Από την κρίση αυτή η χώρα δεν πρόκειται να βγει με το μεγάλο κράτος που έχει και αυτό το δυσκίνητο κράτος που βλέπει στα πόδια μας. Από την κρίση αυτή η χώρα δεν πρόκειται να βγει, αν δεν αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο. Δηλαδή, αν συνεχίζουμε να εισάγουμε 45 δις και να εξάγουμε 15, στον αγροτικό τομέα να κάνουμε 6-7 δις εισαγωγές και να κάνουμε 3-4 δις εξαγωγές, αυτή η χώρα δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Στα τελευταία 2,5 χρόνια, γιατί εγώ είμαι και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και είχα μία σύντομη παρουσία ως μέλος της κυβέρνησης. Δεν γίνανε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Τι σημαίνει οι διαρθρωτικές αλλαγές? Αυτό, να ανοίξει τα επαγγέλματα. Να θέλω να φτιάξω μία νέα επιχείρηση και να μην βρω 250 εμπόδια μπροστά μου. Γιατί οι συντεχνίες και όλοι όσοι έχουν κλείσει πλέον τα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις δεν θέλουν άλλους, δεν θέλουν ανταγωνισμό. Γι' αυτό δεν πέσαν και οι τιμές, γι' αυτό δεν έγινε η αγορά πιο ελεύθερη, γι' αυτό δεν άλλαξε η παιδεία μας και η μόνη προσπάθεια που έγινε για να αλλάξουν τα ΕΕ πάρθηκε και αυτή πίσω από την τωρινή κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν άλλαξε το φορολογικό σύστημα, γιατί θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να πληρώνουν και αυτοί που δεν πληρώνουν δεκαετίες ολόκληρες. Και δαπάνες να κόβουμε περιττές. Να πούνε, ένας προϋπολογισμός. Εγώ έμεινα 5 μήνες υπουργός και μείωσα 70% τις δαπάνες του γραφείου του υπουργού, δηλαδή μπορούσα και τα κατάφερα με 6 άτομα στην γραμματεία, ενώ ο προηγούμενος υπουργός πριν από μένα είχε 30. Η Κίνηση Πολιτών Δυναμική Ελλάδα έχει στόχο να στηρίξει έναν πολιτικό σχηματισμό που θα διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Έχετε συζητήσει με κάποιους πολιτικούς? Προφανώς ήταν ένα κόμμα το οποίο υπερβαίνει τα σημερινά πολιτικά σχήματα, που θεωρώ ότι όλα είναι μέρος του παλιού παλαιοκομματικού μοντέλου που έφερε τη χώρα μας στα διέξοδα που αντιμετωπίζει σήμερα. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάθρηση παραγόντων και μόνο παλαιών πολιτικών, οι οποίοι ήρθαν ξαφνικά και είπαν: Γεια σας, ήρθαμε, εμείς έχουμε όλες τις λύσεις. Πρέπει να πρώτα και εκείνοι να είναι καθαροί άνθρωποι. Να έχουν δείξει με την πορεία τους ότι είχαν μια ηθική στάση. Ότι δεν έχουν πλουτίσει από την πολιτική. Δηλαδή βγήκαν φτωχότεροι από αυτή τη διαδικασία. Να μπουν κανόνες και για τους πολιτικούς όμως, διαφάνειες. Και οι πολιτικοί οι οποίοι θα έρθουν στο νέο πολιτικό σχηματισμό πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι δείξαν με την πορεία τους τα τελευταία χρόνια ότι θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά. Ότι δεν έχουν μπει σε περίεργες διαδικασίες αδιαφανείς και η πλειονότητα των ανθρώπων που θα απαρτίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό πρέπει να είναι νέοι άνθρωποι, ανεξάρτητοι άνθρωποι που κάναν και 5 πράγματα στη ζωή τους έξω από τον κομματικό σωλήνα. Δεν μπήκαν δηλαδή στα 18 στην ΟΝΕΔ, στην ΠΑΣΠ, στην ΚΝΕ, στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη νεολαία και συνεχίζουν να είναι στα 60 τους πρωτοκλασσάτα στελέχη κάποιου κόμματος.